Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος. Αν τα άλογα μπορούσαν να ζωγραφίσουν, θα ζωγράφιζαν τους θεούς τους ως άλογα. Όπως συμβαίνει με πολλούς από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους που γνωρίζουμε χάρη στην αναφορά μεταγενέστερων συγγραφέων, οι ακριβείς χρονολογίες γέννησης και θανάτου του Ξενοφάνη δεν είναι σαφείς. Γνωρίζουμε ότι ο Ηράκλειτος τον αναφέρει ως σύγχρονο και επικριτή του Πυθαγόρα και επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι έζησε περίπου την ίδια εποχή. Αναγκασμένος από τους Περσικούς πολέμους να εγκαταλείψει την Ιωνία και να εγκατασταθεί στη Νότια Ιταλία, ο Ξενοφάνης περιπλανήθηκε στις ελληνικές αποικίες της ως ποιητής και ελεύθερος στοχαστής. Ακολουθώντας τον Θαλή, επέκρινε την ομηρική αντίληψη περί της ανθρωπόμορφης φύσης των θεών. Ο Ξενοφάνης αντιδρούσε στην ιδέα πως οι θεοί του Ομήρου είχαν όλα τα ανήθικα και επέσχυντα στοιχεία ελαττωματικών ανθρώπινων πλασμάτων, και πίστευε πως δεν είναι δυνατόν να αποτελούν πρότυπα λατρείας. Σε μια από τις πρώτες γνωστές εκφράσεις πολιτιστικού σχετικισμού, ο Ξενοφάνης παρατήρησε ότι οι θεοί του Ομήρου δεν ήταν παρά αντανάκλαση του ομηρικού πολιτισμού. Όπως δήλωσε, οι Αιθίωπες φτιάχνουν τους θεούς τους μαύρους με πλακουτσωμένη μύτη. Οι Θράκες λένε ότι οι δικοί τους έχουν γαλανά μάτια και κόκκινα μαλλιά. Ο Ξενοφάνης τόνισε πως αν τα βόδια και τα άλογα είχαν χέρια και μπορούσαν να ζωγραφίσουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα βόδια θα ζωγράφισαν τους θεούς τους ως βόδια και τα άλογα ως άλογα. Αντίστοιχα, επέκρινε το δόγμα μετεμψύχωσης του Πυθαγόρα, χλεβάζοντας την ιδέα ότι μια ανθρώπινη ψυχή θα μπορούσε να κατοικήσει σε σώμα ζώου. Ο Ξενοφάνης προέβαλε μια αόριστη αντίληψη μιας και μοναδικής θεότητας που δεν είχε καμιά σχέση με τους ανθρώπους, είτε σε σχήμα είτε σε τρόπο σκέψης, και δημιουργούσε τα πάντα χάρη στη δύναμη της σκέψης της. Όπως ο Θαλής πριν από εκείνον, ο Ξενοφάνης εξέφρασε εικασίες για τις συνεπαγόμενες αρχές των φυσικών φαινομένων. Ενώ ο Θαλής θεωρούσε ότι το πρώτο στοιχείο ήταν το νερό, ο Ξενοφάνης πρότεινε την μάλλον λιγότερο λαμπρή λάσπη. Η εικασία δεν ήταν εντελώς παράλογη στην εποχή του και είχε τουλάχιστον την αρετή ότι βασιζόταν στην παρατήρηση. Ο Ξενοφάνης είχε προσέξει τα απολιθώματα θαλασσινών πλασμάτων φυλακισμένων στη γη και μάτεψε πως ίσως ο κόσμος είχε αποξηρανθεί σταδιακά επιστρέφοντας στην αρχική λασπόδη υφή του, παγιδεύοντας και συντηρώντας τα πλάσματα της γης πριν από την αναστροφή της διαδικασίας. Ο Ξενοφάνης ήταν επίσης ο πρώτος γνωστός στοχαστής που είχε προβλέψει τις επιφυλάξεις του Σοκράτη σχετικά με τους ισχυρισμούς ορισμένων γνώσεων. Σύμφωνα με τον Ξενοφάνη, οι φιλοσοφικές βεβαιότητες ήταν τοπικές, επειδή ακόμα και αν τύχει να πετύχουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι τα πλάσματα είναι όπως νομίζουμε ότι είναι. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν καθιστά άχρηστη στις φιλοσοφικές έρευνες. Επειδή η έκθεση σφαλμάτων στον τρόπο σκέψης μας μπορεί τουλάχιστον να μας πληροφορήσει ποια βεβαιότητα δεν ισχύει, ακόμα και αν δεν μπορεί να μας πει ποια βεβαιότητα ισχύει. Αυτή η ιδέα βρίσκει ένα σύγχρονο αντίστοιχο στη μεθοδολογία της διαψευσιμότητας του Καρλ Πόπερ. Δεν υπάρχει καμιά συνεκτική ή συνεπαγόμενη δομή στη σκέψη του Ξενοφάνη, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μπορούμε να καταλάβουμε από τα αποσπάσματα που διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Αυτό δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι ο Ξενοφάνης ήταν ουσιαστικά πρόσφυγας της πολιτικής αναταραχής στη Μικρά Ασία και διέδωσε τις σκέψεις και τις εικασίες του κυρίως με τη μορφή προφορικών ποιημάτων και ιστοριών. Ωστόσο, είναι φανερό πως ο Ξενοφάνης ασκούσε αρκετή επιρροή, εφόσον τον θυμόντουσαν και τον ανέφεραν εκείνοι που τον ακολούθησαν. Είναι πολύ πιθανό αυτό να οφείλεται στο γεγονός πως αποσπούσε την προσοχή με την επίκριση των ομηρικών θεών που εξακολουθούσαν να λατρεύονται στον ελληνιστικό κόσμο
τόσο στην εποχή του Ξενοφάνη όσο και πολύ αργότερα.